Κύριε Χατζηβασιλείου, καλό σας βράδυ από τις Σέρρες. Καλησπέρα σας, κύριε Κώτα. Να ξεκινήσουμε λίγο την κουβέντα μας με τη δήλωση που έκανε σήμερα το πρωί ο κύριος Τσιρόνης για το Καστελόριζο. Τελικά πού βρίσκεται το Καστελόριζο, βρίσκεται στο Αιγαίο ή όχι? Κοιτάξτε, κύριε Κώτα, πρόκειται περί μίας των λιγότερων, μπορώ να πω, ατυχούς δήλωση, να μην πω απαράδεκτης. Το Καστελόριζο ανήκει στα Δωδεκάνησα. Τα Δωδεκάνησα είναι νησιά του Αιγαίου. Ως εκ τούτου, το Καστελόριζο πολιτικά και γεωγραφικά ανήκει στο Αιγαίο Πέλαγος. Και αυτό σημαίνει ότι διαθέτει θαλάσσιες ζώνες, αποκλειστική οικονομική ζώνη, αιγελίδιδα ζώνη, δηλαδή χωρικά ύδατα και υφαλοκρηπίδα. Οποιοδήποτε τεμαχεί στα Δωδεκάνησα και διαχωρίζει το Καστελόριζο από το υπόλοιπο νησιωτικό σύμπλεγμα, δεν προσφέρει εθνικές υπηρεσίες, οδηγεί την κουβέντα σε επικίνδυνα σημεία και το κυριότερο δίνει βούτυρο στο ψωμί της Τουρκίας που εδώ και 50 χρόνια λέει αυτό το πράγμα, ότι το Καστελόριζο δεν ανήκει στο Αιγαίο και ως εκ τούτου δεν έχει θαλάσσιες ζώνες. Άρα λοιπόν ο κ. Τσιρόνης εξυπηρετεί την τουρκική πολιτική με τη δήλωση αυτή. Και το λιγότερο που έχω να πω είναι ότι πρόκειται περί μιας απαράδεκτης και ανεύθυνης εθνικά τοποθέτησης. Μάλιστα. Τώρα, κρατούμε αυτό το οποίο μας είπατε. Πάμε να δούμε όμως τώρα τι γίνεται και στο Αιγαίο με την γείτονα χώρα. Με ναύτεξ για ασκήσεις με πυρά στη μέση του Αιγαίου. Αντιδρά όμως η Τουρκία. Τι γίνεται με το ζήτημα που έχει προκύψει? Κοιτάξτε, κύριε Κοντά, η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει τα εξής προβλήματα. Πρώτον, εκλογές δημοτικές 31 Μαρτίου. Γεγονός που σημαίνει ότι προσπαθεί κάθε φορά ο Ερντογάν να τονώσει το εθνικιστικό συνέστημα των Τούρκων πολιτών, προσπαθώντας να κερδίσει περισσότερες ψήφους στις εκλογές το επόμενο 15 ημέρο. Δεύτερον, αισθάνεται απόλυτη πίεση για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Ξέρετε ότι ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή δεν κάθεται στο ενεργειακό τραπέζι της Ανατολικής Μεσογείου, όπου η Κύπρος παίζει πρωταγωνιστικό πια ρόλο. Αυτό αντιλαμβάνεστε του προκαλεί μεγάλη νευρικότητα, διότι θεωρεί ότι όσο προχωρούν οι εξελίξεις στο ενεργειακό πεδίο, εκείνος απομακρύνεται από το στόχο να καταστήσει την Τουρκία περιφερειακή ενεργειακή δύναμη. Αυτό που το προκαλεί περισσότερο άγχος και έχουμε την αντίδραση αυτή σήμερα στο Αιγαίο, είναι το γεγονός ότι ο Υπουργός των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Πομπέο, παρέστηκε στην τριμερή σύσκεψη κορυφής στο Ισραήλ, Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Ξέρετε γιατί? Διότι η παρουσία Πομπέο, κύριε Κώτα, δίνει μια διάσταση συμμαχίας στην τριμερή αυτή συνεργασία. Με λίγα λόγια, η τριμερή συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, με την παρουσία των Αμερικανών, εξελίσσεται σε στρατηγική συμμαχία. Γεγονός που αποκλείει τον Ερντογάν σχεδόν οριστικά από την περιοχή και του προκαλεί εκνευρισμό με αποτέλεσμα να έχουμε αυτού του αντιδράσει στο Αιγαίο. Στην ουσία, ο Ερντογάν τι κάνει? Απαντά στην υψηλή συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ με τέτοιες προκλήσεις και τέτοιες σπασμωδικές κινήσεις. Πρέπει να τις περιμένουμε και κυρίως πρέπει να είμαστε έτοιμοι, διότι αυτό θα συνεχιστεί σίγουρα μέχρι να κατασταλάξουν οι ενεργειακές εξελίξεις στην Κυπριακή Όχθη. Τώρα, πολλής λόγος έγινε κάτι τελευταίο και για τις δηλώσεις του κυρίου Κατρούγκαλου. Μεταξύ άλλων, εγώ κρατώ αυτό το οποίο είπε, ναι, σε καλές σχέσεις με Τουρκία για εκτόνωση της κρίσης. Τι απαντάτε, κύριε Χατζηβασιλείου? Κύριε Κώτα, οι συναντήσεις με τους γείτονές μας είναι επιβεβλημένες. Και εγώ, από τους ανθρώπους που πάντοτε σας λέω, ότι συμφωνώ όταν συναντιούνται Έλληνες και Τούρκοι πολιτικοί. Όμως, πρέπει να προσέχουμε τι λέμε. Ναι, κρατούμε τα θετικά και πρέπει να εστιάζουμε σε αυτά. Όμως, η δήλωση του κ. Κατρούγκαλου ότι η Τουρκία έχει δικαιώματα στην Ανατολική Μεσόγειο είναι μια δήλωση απερίσκεπτη. Και θα σας εξηγήσω αμέσως γιατί. Ναι, η Τουρκία σαφώς και έχει δικαιώματα στην περιοχή, όπως όλες οι χώρες. Όμως τα δικαιώματά της, κύριε Κώτα, αρχίζουν και σταματάνε εκεί ακριβώς που σταματούν και σταματούν τα κυριαρχικά της δικαιώματα με βάση το δίκαιο της θάλασσας. Πρέπει λοιπόν και ο Κατρούγκαλος να είναι σαφής. Η Τουρκία έχει δικαιώματα όσα της παραχωρούν οι διεθνείς συνθήκες και το διεθνές δίκαιο. Η Τουρκία δεν έχει δικαιώματα στην Κυπριακή ΑΟΣ. Η Τουρκία δεν έχει δικαιώματα στο Αιγαίο όπως το αντιλαμβάνεται η ίδια. Η Τουρκία παρερμηνεύει κάθε φορά τις διεθνείς συνθήκες και τις ερμηνεύει με βάση τη δική της λογική. Αν λοιπόν με ένας Έλληνας υπουργός, πόσο μάλλον Έλληνας υπουργός εξωτερικών, γενικά και όριστα παραχωρεί δικαιώματα στην Τουρκία, τότε δυστυχώς
στέλνει μήνυμα ότι η Ελλάδα υπαναχωρεί από τις πάγιες εθνικές μας θέσεις οι οποίες συνάδουν με το διεθνές δίκαιο. Επομένως, είναι και αυτό επικίνδυνο και στην παρούσα φάση δεν έχει συμμετεί σε καμία περίπτωση εθνικά συμφέροντα. Μάλιστα. Κύριε Χατζηβασιλείου, μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.